ένα γολγοθά χωρί τέλο ανεβαίνουν οι σεισμοπαθεί του Αρκαλοχωρίου, που μετά τα σπίτια του βλέπουν κατεδαφισμένες και τι ζωέ του. Με μια σειρά από παλινοδίε να αφήνουν εκτό υλοποίηση την οποία προσπάθεια κάνουν να βρουν και πάλι τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι θα σταματήσει να χτίζει ο κόσμο πια. Θα σταματήσει. Δεν είναι αυτό όμω το σχέδιο που εμεί επεξεργαζόμαστε. Μετά την αγωνία για τι αποζημιώσει, που αρκετοί αναμένουν ακόμη, το φόβο μην του ζητηθούν χρήματα πίσω ή ακόμη και τα πολύ μικρά ποσά που δίδονται σε σχέση με την ακρίβεια των οικοδομικών υλικών του τελευταίου μήνε. Και άλλη μαχαιριά έρχεται για όσου κατάφεραν να αποκτήσουν την πολυπόθητη άδεια οικοδόμηση, όμω όχι και να χτίσουν. Καθώ για να το πράξουν, θα πρέπει να βάλουν όχι βαθιά αλλά πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πήραν 96.000 ευρώ για 100 τετραγωνικά. Στα 96, όμω στα όμως χιλιάρικα πρέπει να δώσει 27.000 χιλιάρικα 6.000 στην άδεια και 5.000 στο ΊΚΑ. Από τις τέσσερις πρώτες άδειες οικοδόμησης σπιτιών που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα είναι και της κυρίας Ευαγγελίας Μαρκοπούλου. Το σπίτι της που πριν το σεισμό το είχε χτίσει 2,5 μόλις χρόνια κατέρευσε ολοσχερός. Η ίδια έλαβε την πρώτη στην περιοχή άδεια. Ωστόσο το σπίτι αδυνατεί να το ξεκινήσει αφού μόνο για το ΦΠΑ τη ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 30.000 ευρώ. Έχω πληρώσει ήδη ΦΠΑ στο άλλο σπίτι, έχω πληρώσει ΙΚΑ στο άλλο σπίτι, έχω πληρώσει άδεια στο άλλο σπίτι και τα ξανακάνω δεύτερη φορά. Διότι είναι αμαρτία πραγματικά. Εκεί που πλήρωσα το ΦΠΑ, να έρχομαι μετά από δύο χρόνια, που όχι η πετιότητα δική μου, έγινε ένα σεισμό. Ένα φυσικό φαινόμενο. Να ξαναπληρώσω πάλι τον ίδιο ΦΠΑ. Ε, νομίζω πρέπει να το δει με μεγαλοκαρδία ο Υπουργό η πολιτεία, όποιο είναι αυτό, και να μπορέσει ας πούμε, να δώσει ένα ελαφρυντικό στοιχείο σε αυτού του ανθρώπου. Η αγωνία τη κυρία Μαρκοπούλου την οδήγησε στο Δημαρχείο Μινό Απεδιάδο, όπου σε συνάντηση με τον Δήμαρχο ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό ο σκόπελο, καθώ σε αυτή τη θέση δεν πρόκειται να βρεθεί μόνο η ίδια, αλλά και όσοι στο εξή προχωρήσουν τι διαδικασίε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, να το μειώσει, να τον να, ε, βγάλει τελείω, να μα βάλει στι νεόδημητε οικοδομέ που δεν έχουν ΦΠΑ, ενώ εμά δεν μα βάζει και είμαστε και δεν κάνω καινούριο σπίτι, δεν κάνω δεύτερο σπίτι. Κάνω το σπίτι που μου έπεσε. Δυστυχώ, κάνω το σπίτι μου μου έπεσε. Επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο για μείωση του ΦΠΑ ή ακόμη και απαλλαγή των σεισμόπληκτων απέστειλε ο Μανώλη Φραγκάκη, ο οποίο διευκρίνησε ότι αν δεν υπάρξει μέρημνα, στην περιοχή δεν θα χτιστεί τίποτα με αποτέλεσμα τον απόλυτο μαρασμό τη. Βεβαίω το διώχνουμε. Του διώχνουμε και του διώχνουμε με μια αναλυσία. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι τελείως άδικο αυτό.